Όλα τα ανοιχτά ζητήματα για τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση θα τεθούν επιτάπητος κατά τη διάρκεια του 46ου τακτικού συνεδρίου της ΠΟΕΟΤΑ που διεξάγεται από σήμερα στα Γιάννενα σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τον κλάδο και την ώρα που σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΟΤΑ Νίκο Τράκα έρχονται και νέα μέτρα εις βάρος των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μάλιστα, υπογράμμισε πως οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ δεν διέπονται από συντεχνιακές αντιλήψεις αλλά υπερασπίζονται τον πολίτη, την κοινωνία και την τοπική αυτοδιοίκηση. Διεξάγεται αυτό το επαναλλακτικό συνέδριο της ΠΟΕΤΑ σε πολύ δύσκολους καιρούς για τη χώρα και για τους πολίτες και είμαστε εδώ για να αποφασίσουμε το πρόγραμμα που θα αποφασίσει και οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και όλοι εμείς για να αντιμετωπίσουμε τα μνημόνια που ειδικά το 2019 και το 2020 θα βρεθούμε και σε απολύσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και βέβαια και οι πολίτες θα καλεστούν να πληρώσουν για άλλη μια φορά. Νομίζω ότι το συνέδριο αυτό θα έχει μία απόφαση, ότι οι εργαζόμενοι της τοπικής αυτοδιοίκησης δεν μιλάνε για συντεχνιακές αντιλήψεις, αλλά υπερασπίζονται τον πολίτη που τον έχουν ανάγκη, υπερασπιζόμαστε την τοπική αυτοδιοίκηση, υπερασπιζόμαστε την κοινωνία και παλεύουμε για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Ο κύριος Τράκας αναφέρθηκε και στην περίφημη προκήρυξη για τις 9.000 προσλήψεις στους Δήμους, με την οποία, όπως είπε, μένουν εκτός συμβασιούχοι που έχουν προσφέρει τις υπηρεσίες τους στην τοπική αυτοδιοίκηση για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε αντίθεση με τις δεσμεύσεις της κυβέρνησης. Έγινε μια προκήρυξη 9.000 εργαζομένων πριν λίγες μέρες. Και έγινε αυτή η προκήρυξη, η οποία εμείς βλέπουμε ότι έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ούτε το 5% των εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση των συμβασιούχων πέρασε σε αυτή την προκήρυξη. Άρα λοιπόν δεν είναι συντεχνιακό. Αντίθετα, δικαιωνόμαστε ότι αυτή η προκήρυξη, όσο αφορά για αυτούς τους συμβασιούχους που τους ανανεώσανε μία και δύο και τρεις φορές τις συμβάσεις, όχι με δική τους ευθύνη αλλά με ευθύνη της κυβέρνησης, μείνανε απ' έξω. Όταν σε αυτούς τους συμβασιούχους έχουμε και 15 νεκρούς. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι συντεχνιακό. Η τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται γύρω στους 15.000 εργαζόμενους στις καθαριότητες και στο εργατικό προσωπικό. Κάτι που δεν το έχουμε. Καταφέραμε να γίνει μια προκήρυξη των 9.000 εργαζομένων στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αλλά ουσιαστικά κανένας εργαζόμενος από αυτούς που υπηρετούσαν, και μιλάω ότι το πολύ να έχει περάσει το 5 με 10%, δεν έχει περάσει σε αυτή την προκήρυξη. Η ΠΟΕΟΤΑ, καταρχήν, από ό,τι γνωρίζετε και εσείς, όταν έγινε αυτός ο νόμος, διαφώνησε και είπε ότι αυτός ο νόμος ουσιαστικά θα αφήσει εκατοντάδες χιλιάδες συμβασιούχους έξω από αυτή την διαδικασία. Η κυβέρνηση έταξε λάγκους με πετραχίλια σε αυτούς τους εργαζόμενους, η κυβέρνηση είπε ότι θα τους μονιμοποιήσει, όπως και σήμερα η κυβέρνηση τάζει για τη βοήθεια στο σπίτι, για τις κοινωνικές δομές ότι θα μονιμοποιηθούν, αλλά θα είναι στο ίδιο έργο θεατές.